Εντάξει, τώρα αυτό τι το βλέπουμε και κουράζουμε και την Ελένη. Ω, το πέρασε σαν μικρή γαζέλα. Ναι ρε, είναι πάρα πολύ καλή. Wow. Και είναι αντίπαλη με την Γογό. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή, έτσι δεν θέλω να πω. Απλά έχει μια διαφορετική τεχνική, ρε παιδί μου. Τα προσεγγίζει όλα με έναν τρόπο λίγο πιο αργό. Η Έλληνα δεν έχει πέσει ακόμα. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή. Ξέρω ότι τώρα θα πέσει κάπου γιατί θα τη γρουσουζέψω, αλλά τα έχει πάει φανταστικά. Χαλαρά, χαλαρά. Μετρημένα ανοίγματα, ξέρει ακριβώς τι να κάνει, που να βάλει το πόδι της, το σώμα της, το βάρος της, παίρνα και το κόκαλο δεύτερο. Όχι. Καλά, έπεσε μία φορά τώρα. Τι φανταστική επίδοση είναι αυτή, μπράβο. Σφωνάζω να πιάσει το χερούλι, αυτή το καταλαβαίνει, ανεβαίνει κανονικά και τερματίζει. Μπράβο, Ραχέλη. Σε τέλεια. Ναι, Ελένη. Σιγά, 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 σιγά. Βλέπετε εδώ πόσο δύσκολο είναι. Μπαίνουν τα παιδιά να τη βοηθήσουν. Κάθε ναι. Ναι, 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 περίμενε, μην ξεκουράσω. Πάρε ανάσες, Χέλε μου. Μεταφορικό μέσο. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ ωραίο. Καημένη, πολύ κουρασμένη. Μπράβο. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει. Μπράβο. Αν δεν έπεφτα στο τελευταίο εμπόδιο, η κούρσα θα ήταν τέλεια, χωρίς λάθος. Απλά εκεί τελειώναν οι ανάσες, γλίστρησα, έπεσα, βγήκα και χωρίς χερούλι από τη σανίδα. Πιστεύω τα πήγα καλά, πάρα πολύ καλά. Έλα, Γογουλίνη, πάμε! Τηλεφωνές! Πάντα όλα! Τηλεφωνές! Και πάμε! Ξεκίνα! Θέλω φωνές, λέει, ακούγεται η κόρνα, σου λέει για μένα είναι η κόρνα, αλλά δεν ξεκινάει. Σου λέει είναι μέρος των φωνών. Αχ, δεν ξεκινάμε καλά, Γογουλίνη. Βρε, πέσε, δεν πειράζει, δεν πειράζει, πέσε! Γογουλί. Κοίταξε τώρα. Κολύμπατο. Υπάρχει μια έτσι ποιοτική διαφορά, θα την έλεγε κανείς, ανάμεσα σε αυτές τις δύο κούρσες. Εντάξει, η Έλληνα, ας πούμε, έπαιξε, η Γογό τώρα κάνει τη βόλτα της, το μπανάκι της. Κοίτα, είναι πολύ κουραστικό για μπάνιο, να σου πω την αλήθεια, έτσι έχει βγει γλώσσα. Οπότε, μάλλον και αυτή έτσι ζορίζεται με τον δικό της τρόπο. Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν θέλω την τρύπα. Από κάτω. Έλα παιδιά, ψηκώστε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το κάνω. Μπες στην τρύπα. Μη φοβάσαι. Χέρια μου, μπορώ να το ξεπεράσω από τον πόδιο. Μη φοβού, Μαριά μου. Βρήκε μια τρύπα να χωθεί. Αυτό σας το αφήνουμε. Εντάξει. Αλλιώς θα πέσουμε μέχρι το βράδυ. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει καταφέρει να πέσει. Πρέπει να το κάνω όλο. Από μπουσουλιτό. Βλέπουμε όλα τα στάδια της βρεφονηπιακής ηλικίας ενός ανθρώπου σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε το ξαπλωτό, μετά έχουμε τη στήριξη σε τέσσερα σημεία, όπως πολύ καλά είπες, που είναι το μπουσουλιτό. Κοίτα, μα κάνεις πολύ αργό χρόνο, παίρνουμε πόντο. Θα το πάρω σιγά σιγά. Όπως μπορείς! Πόσο πιο σιγά θα το πάρεις εγώ? Τίποτα. Άμα αλλάξει ο ήλιος θέση, κερδίζεις πόντο. Τέρμα, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, βούτα. Άστο. Είναι το στρώμα της μόνο. Δεν το μπορώ ρε παιδιά, λέει με το ζόρι. Μην το κάνεις. Αλλά κάνει πατουσάκια. Δεν μπορώ. Χαριτομενιά. Δεν μπορώ, αλλά κοίτα το πόδι μου. Έλα παιδιά μου, είπα τα γόρια. Δεν μπορώ. Πάμε μαζί το τραμπολίνο. Πάρε με να με πας αγκαλίτσα. Ναι, ανέβα, έλα. Έλα. Βλέπετε εδώ τις διαπραγματεύσεις. Έλα, θα σε κουβαλήσω, έλα, θα με κουβαλήσεις. Σε δώσει χαρίκια, νίκες, φιλιά. Είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε εχθροί. Ναι, τώρα που κερδίζετε είστε φίλοι. Άμα χάνετε μετά τι θα γίνει, πόλεμος. Έλα, κυρία Καγόρη μου, σώσε την κατάσταση. Κάνεις βρε, θα το πλακώσει το παιδί. Είναι στη θάλασσα, βρε, δεν πατάει κάτω. Είναι το στρώμα μου. Μπράβο. Αυτό ήταν ο σκοπός της εξ αρχής. Μόνο βουγιουκλάκι. Μόνο, αυτό περίμενε. Μόνο. Και τα μάτια μου είναι σαν χάντρες και έχω στρώμα και. Zero. Three. Τίποτα δεν έχουν καταφέρει τα ζουζούνια σε αυτό το γύρο, αλλά ξέρεις τι, δεν πειράζει. Ένα παιχνίδι είναι. Αυτό είναι το πνεύμα τους.
Των Ζουζουνιών. Το πνεύμα των Ζουζουνιών. Α, γιατί τον Dragons, άστο. Τον Dragons έχει φύγει αλλού. Ο Κυριάκος, καταρχήν να πω ότι μόνο που σ' αγγίζει, ζώνεσαι. Είναι από μόνος του μία ανάσα ζωής. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, γι' αυτό το έχουμε εξάλλου και εδώ. Πολύ χρήσιμο. Κάτι περίπτωση άρεσε και εμένα. Πάλι νιώθω ασφάλεια όταν υπάρχουν από κάτω, ας πούμε, άνθρωποι που ξέρω ότι ό,τι γίνει στο βυθό δεν θα με αφήσουν έρμεο. Ένιωθα μεγάλη ασφάλεια και απλά κοίταγα να δω το κεφαλάκι του από πού θα με χαιρετήσει, από πού θα βγει. Γιατί έβλεπε και τον κίνδυνο, φαντάζομαι. Τον έβλεπε έντονα. Fight. Έτοιμος! Ω, έβαλε τα παπά του. Ρε, και τα πέρασε όλα, ρε. Οι Dragons μήπως... δεν έχουν αφήσει κόκαλο για κόκαλο. Ρε, μήπως το μυστικό είναι ότι πρέπει να φοράνε παπούτσια. Σαν τις θείες στην παραλία, για να μην πατάνε τις πέτρες. Τσαχινούς θα σου πούνε. Ποτέ δεν θα σου πει πέτρα η θεία. Σου πει καλέ, για τσαχινούς είναι, έχω πρόβλημα με τα πετραδάκια. Δεν θα το παραδεχθεί, λες. Ποτέ. Αν περάσει και το δεύτερο, το μυστικό είναι στα παπούτσια. Τι χρόνο έκανε? Ξέρω, 2 δευτερόλεπτα. Πόσο, πώς. Πονάει, παιδιά, πονάει. Ένα λεπτό, έλα. Λοιπόν, πού πονάει, το πλευρό του, Γιώργο, είσαι καλά. Έχει θέλει τίποτε. Γιώργο, κοντοσούβλη σου τάξανε. Σου τάξανε σούβλα. Έφυγε σαν αστραπή ο Γιώργος. Σαν σύφουνας. Σαν σιφόνι. Γιατί το λες σιφόνι τον άνθρωπο? Είναι από τα καλά, από αυτά που δεν έχουν μαζέψει μάκα και φεύγουν τα νερά κατευθείαν. Μάκα. Μάκα. Μάκα, αυτή είναι η λέξη που θα χρησιμοποιήσουμε, η μάκα. Στο τελευταίο εμπόδιο προσπάθησα να το περάσω με τη μία, όπως έκανα και στο πρώτο. Γλίστρησα όμως και έπεσα. Φυσικά έγινε καλός χρόνος, να δούμε τι θα κάνει ο συμπαίχτης μου. Μην μου χουπάζεις το ρεκόρ. Αχ, Γιώργο. Είσαι η ελπίδα μας. Γιώργος, ο αγαπημένος μου παίκτης, αυτός ο ευγενικός πρίγκιπας. Και της γογός. Δεν ξέρω αν ήθελε μετά το «Είσαι η ελπίδα μας» να συνεχίσει το γνωστό τραγούδι. Να του δώσει ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Μούρι του, μαμούνι. Ήλα ρε το μαμούνι. Το μαμούνι έχει βάλει και αυτό παπούτσια, έτσι. Βέβαια. Πλοπ, πλοπ, πλοπ. Στον πόντο θα κρυθούν όλα. Στον πόντο, φίλοι μου. Στον πόντο. Έχει πάει και εκείνος πάρα πολύ γρήγορα. Μπράβο, Γιώργο. Ναι, βασικά, πότε φτάσαμε εδώ? Πότε ανέβηκε τόσο το επίπεδο? Πόσο? Μπράβο, Γιώργο. Τι λες, ρε παιδιά, respect. Πανικό, πανικό, πανικό για τον Γιώργο. Κοίτα να δεις που θα γίνει ανατροπάρα. 1-3. Καλά, γογό μου, 3-1 είναι. Κάτσε λίγο με την ανατροπάρα και εσύ. Περίμενε. Τα έχουν πάει πάντως εξαιρετικά όλοι οι παίκτες. Δηλαδή κάνουν καταπληκτικούς χρόνους. Πώς το κάνουν αυτό? Ήτανε καλή κούρσα, ομολογώ. Βέβαια, το όλο το ζήτημα ήταν στα 2 κόκαλα. Άμα θα πέσει, άμα πέσεις, έχεις κάσει αρκετό χρόνο. Τώρα, καλώς ευτυχώς δεν έπεσα. Δεν ξέρω, τύχη, το πάτησα καλά, μου βγήκε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ξανακάνω αυτό ξανά δώρα. Αλλά χαίρομαι που έδωσε το βαθμό στην ομάδα. Fight. Κόκαλα ευθεία μόνο, τίποτε άλλο. Έφυγες! Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Ναι, αυτό γιατί σου ήρθε όμως? Αφού μιλάμε για κόκαλα. Αν νόμιζα θες να πεις κάτι για κάποιον. Εγώ να πετάξω σπόντα. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Εγώ. Σε παρακαλώ. Εγώ. Εγώ ποτέ. Το γουρουνάκι τι. Είναι που δείχνεις τον εαυτό σου και κάνεις... Ο θεραπής καλά τα έχει πάει μέχρι στιγμής. Εγώ θεραπεία αγαπώ. Μπράβο ρε θεραπεία. Στάφη. Το βλέπεις πως κάνει, πάει να φύγει και το διώχνει την πτώση. Φύγε, θα τα καταφέρω. Πούρα το κόκαλο, πούρα το τέπο το κόκαλο. Δεν έβαλε τα παπά του θεραπής. Όχι, του φύγε και η κάσκα. Και βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την κάμερα του κράνους, τα οποία δείχνουν τον δυνατό αγώνα που έδωσε.
και τη γλίστρα του. Και άλλη γλίστρα. Και άλλη γλίστρα. Στα αρχικά εμπόδια έχω γλιστρήσει. Έχασα τη ισορροπία μου. Έπεσα μέσα στο νερό, αλλά κατάφερα να σηκωστώ, να βρω τα πόδια μου. Έκανα όλα τα εμπόδια. Πήγα προς το τέλος και ο στόχος μου ήταν να περάσω και το τελευταίο εμπόδιο, χωρίς να πέσω στο νερό. Όμως έχασα την ισορροπία μου, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Και πήγα αμέσως επάνω και τέλειωσα το παιχνίδι. Τόκι, 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 κοίτα, κοίτα. Οι... Ο Σάντον Αστέρια ξαπλώθηκε πάνω στο παιχνίδι. Έλα, μπουκά! Έλα, παιδιά, μια χαρά το πάει. Κι είναι ο Φουκαριάρης και τραυματισμένος. Εγώ έχει τεράστιο απόθεμα ψυχής, ρε παιδί μου. Όλους τους αγαπάει, για όλους έχει χώρο. Όλους θα τους φροντίσει, όλοι είναι αγαπουλάκια, όλοι είναι τραυματισμένοι. Ήταν όλοι τους παιδιά της. Λες, δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο προπονητικής. Όχι, oh, χτύπησε, 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 χτύπησε. Όπα. Όχι. Παιδιά... Πού να αναβαγωσώσεις, ρε παιδιά, χτύπησε, πονάει, πονάει, πονάει. Του βγήκε όμως. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Παιδιά, υποφέρει. Όμως, του ρε φίλε, πρέπει να του βγήκε όμως. Παναγία μου. 1-4 Στο σκάσε και κολύμπα μπορούμε να παρατηρήσουμε εξαιρετική αυτοθυσία από τους παίκτες. Mm-hmm. Όλα για την νίκη. Όλα για την νίκη. Πού είναι το όριο τελικά, τι δεν θα κάνεις. Θα δώσω όλο σε αυτό το παιχνίδι. Προσπάθησα να κάνω καλύτερο χρόνο από το θεραπή. Έχω το θέμα από πριν, όπως είπα, έχω τραυματιστεί από χτες. Πριν έγινε ακόμα χειρότερο που έτρεξα. Και τώρα νομίζω ήταν το τελειωτικό. Δύο βήματα πριν τον Τρούλο, τον τελευταίο, γλίστησα και έπεσα με μεγάλη διάταση του χειρός, του δεξιού. Και έτσι αυτή η διάταση μου έκανε μια μικρή θλάση. Δεν θέλω να τα παρατήσω. Και όλοι λένε από την ομάδα μου τουλάχιστον να τα παρατήσω, να τα κάνουν μόνοι τους. Εγώ δεν τα παρατάω, έχω έρθει για να αγωνιστώ και θα αγωνιστώ.